σε ό,τι αφορά το δεύτερο άξονα της στρατηγικής μας, την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας. Προβλέψαμε από την πρώτη στιγμή, με την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τη διάθεση όποιων πόρων χρειαστούν για την πλήρη υποστήριξη του συστήματος σε ό,τι αφορά την κάλυψη έκτακτων δαπανών, προσλήψεων προσωπικού, εξοπλισμού μονάδων εντατικής θεραπείας, προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Ήδη το Υπουργείο Υγείας έχει ενισχυθεί με πρόσθετους πόρους και αυτό θα συνεχιστεί. Προσθέτουμε κρεβάτια εντατική, αγοράζουμε αναπνευστήρε και αναλώσιμα. Πριν από δύο μήνε, το Εθνικό Σύστημα Υγεία είχε 565 κλίνε μεθ, χωρί διαθεσιμότητα για πιθανά περιστατικά του κορονοϊού. Σήμερα, ο συνολικό αριθμό μεθ φτάνει στι 813, εκ των οποίων 695 δημόσιε και 118 ιδιωτικέ. Οι κλίνε που έχουν αναπτυχθεί για την απλή νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό είναι μέχρι σήμερα 2.158. Το Νοσοκομείο Παπακάριστο, το Νίμιτ, Πτέρυγα στο Αγία Βαρβάρα και το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Άτικα στην Λευσίνα θα νοσηλεύουν αποκλειστικά ασθενεί με κορονοϊό. Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το Υπουργείο Υγεία προχωρά σε προσλήψει και ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία επιπλέον 279 γιατροί και 1077 νοσηλευτέ και λοιπό προσωπικό. Στο μεταξύ, έχουν αγκριθεί 3.285 προσλήψει. Ξεπερνώντα δηλαδή κατά 64% τον αρχικό προγραμματισμό των 2.000 προσλήψεων.